έχω παρκάρει και εγώ δεν ξέρω πού, στο άκυρο τελείως. Και πάμε σε έκδοση Σπέλ τώρα. Είναι η κοπέλα μου και υπογράφει βιβλία. Και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο και δυνατό βλογκάκι. Βέβαια νομίζω έχω παρκάρει πολύ μακριά. Αλλά εντάξει, δεν ήξερα αν θα έχει πιο κάτω θέση, αν θα βρίσκα. Ελπίζω να μην μας φάνε και που το έχω βάλει. Εν τω μεταξύ, με όλη τη φάση αυτή την περίοδο έχω κάνει πάνω από ένα μισό χρόνο και το έχει φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ wow. Εντάξει, κοντεύουμε. Κοντεύουμε να φτάσουμε στις εκδόσεις Bell. Είναι βιβλιάρα, παιδιά, είναι βιβλιάρα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γαμώ το 22. Εδώ τι είμαστε. 21, 33, δεν είναι. 32, κάτω. Πάμε κι άλλο κάτω. Αυτά παθαίνεις όταν σου μπλοκάρει το κινητό. What the fuck. Όχι, δεν είμαστε σε συνταγές μαγειρικής. Συνεχίζουμε. Νάτο. Γεια σας. Έχετε φέρει ένα καινούριο βιβλίο. Βεβαίως. Χαμός, χτυπάνε τηλέφωνα, δεν προλαβαίνουμε. Εδώ, παραγγελίες, φουλ. Πάμε, Έλενα, γερά, δυνατά. Μη σταματά. Λοιπόν, στο βλογκάκι που κάνω, είναι μεγάλη στιγμή τώρα, γιατί υπογράφει ένα βιβλίο μιας αναγνώστριας, η οποία ήταν από τις πρώτες, ή μάλλον η πρώτη, που της είχε πει ότι θέλει να το δει σε έντυπη μορφή. Και πού πάει αυτό το βιβλίο? Τη Γερμανία. Και φεύγει από Αθήνα αεροπορικός για να φύγει, να πάει στη Γερμανία, σε κάποια βιβλιοθήκη στη Γερμανία. Wow. Καλά γράμματα, καλά γράμματα. Να μπορούν να το βλέπουν οι αναγνώστες, να καταλαβαίνουν τι τους γράφεις. Θέλω να έχεις υπέροχα γράμματα και θα ξεκινήσω να διαβάζω κιόλα σε κάποια φάση. Ίσως αυτό που βλέπεις να είναι το δικό σου βιβλίο. Κοντεύει απόγευμα, νυχτώνει έξω και είμαστε στα τρία τελευταία βιβλία που θα φύγουν από την Bell με την υπογραφή της μίας και μοναδικής. Έλα, το τελευταίο και τυχερό. Θα συνέχισε να τραβάει, αλλά αποσπάσε. Και εγώ θέλω να αποσπάσει από μένα, ναι. Κοιτάξτε, το έχει βάλει και ωραία φωτογραφία. Σε μένα πρέπει να βάλετε στο εξώφυλλο. Και όπως τη χάζευα να τραβάει η story, μου ήρθε και εμένα μια φοβερή ιδέα. Να κάνω το ίδιο με το αγαπημένο μου βιβλίο. Το βιβλίο του έκτοτου. Χαμογελάω, είμαι cool, είμαι ωραίος, Doug Face. Και το πιο ωραίο, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει αφιέρωση με το όνομά μου. Wow. Εμένα η αφιέρωση είναι τυπωμένη, δεν είναι χειρόγραφη. Αλίμονο. Είναι με εκτύπωση. Όλα δηλαδή τα βιβλία έχουν και τη δικιά μου αφιέρωση. Εγώ όμως Σπύρος. Λοιπόν, περίμενα όλη την ώρα απ' έξω να βγει η μεγάλη συγγραφέας. Ω, Έλενα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Είμαστε από το Sarge TV. Ναι, μας ξέρετε. Και μας ξέρετε. Πάμε φουλ να δούμε το αμάξι που είναι, μας το έχουν φάει. Και παράλληλα θέλω να... κατέβασε τη μάσκα, ρε παιδί μου, λίγο, να σε δει ο κόσμος. Έλα, ρε πιπίνι. Ξέρεις το κοινό του καναλιού στο YouTube ασχολείται και με τα video games πέρα από το βιβλίο και θα έχουν μπει τώρα, έλα από εδώ, θα έχουν μπει τώρα οι retro gamers. Φυσικά. Και θέλουν μία ερώτηση να σου κάνουν. Sega ή Nintendo? Πάμε σε Sega. Sega κι εγώ, Sega. Sega κι εγώ. Μόνο Sega.
Σέγα. Σαν συγγραφέα ερωτική λογοτεχνία. Πάμε. Βρίσκει πιο σεξι το Super Mario, τον υδραυλικό που έχει το μουστακάκι του, την τυραντούλα του. Ωραία, ναι. Ή. Έχω δηλαδή να σου έλεγα να διαλέξει Super Mario. Α, στο God of War. Ο God of War είναι άλλη κατηγορία. Έχουμε Super Mario. Ναι. Έχουμε Sonic. Σκατζό χειρο μπλε. Ναι. Έχουμε Donkey Kong, το γορίλα. Ναι. Έχουμε Kirby, την καραφλή τη φουσκίτσα. Α, αυτό το φαινικιό. Εντάξει, όχι, δεν μπορώ να πω. Ωραία. Ναι. Έχουμε Crash Bandicoot. Νομίζω ότι έχω απάντηση. Ναι, για πες. Είναι ο Sonic. Sonic, γι' αυτό αλάγκα να σας έχει λέω ότι ο Sonic, έτσι. Έχει κάτι ο Sonic, δηλαδή, επειδή είναι πολύ γρήγορος. Ωραία. Και έτσι σαν το στυλ του είναι ο Sonic. Μ' αρέσεις. Είναι σεξι. Μ' αρέσεις. Τώρα, άλλη ερώτηση, πολύ έτσι βασική που θέλω να σου κάνω. Εσύ τώρα έβγαλες το πρώτο σου βιβλίο στην Bell, σωστά? Σωστά. Το οποίο έχει να κάνει με ένα μπέχτη πόκερ. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος, απλά του αρέσει να παίζει και πόκερ. Ωραία, και του αρέσουν και τα κορίτσια από ό,τι έχω διαβάσει λίγο. Και έχω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Για με εραστή gamer, έχεις σκοπό να βγάλεις κάτι? Φυσικά. Γιατί όλοι οι gamers είναι εραστές. Είναι φοβεροί εραστές. Μ' αρέσεις. Δηλαδή όταν δεν παίζουν PlayStation. Ναι, ναι. Παίζουν με άλλα πράγματα. Λοιπόν, ας πάμε από εδώ. Επί το πλείστο, ναι. Ναι, το ξέρω. Μετά από άντρες ωραίους στα video games έχουμε God of War. Έχουμε τον Drake. Ωραία, για να σχολήσω. Drake από Uncharted. Επειδή εκεί πέρα δεν χρειάζεται να μιλήσεις πολύ. Ναι. Είναι από το Assassin's Creed. Assassin's Creed, άρα τον θέλεις ψηλο ιερέα, ψηλο χιτώνα. Ναι, 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 θέλω, εκεί μου τη δίνει. Ναι, κατάλαβα. Και είδες και μια κυρία φέρνει στον Assassin's Creed. Δεν μπορώ να τη δείξω, παιδιά. Δεν επιτρέπεται, αλλά έμοιαζε στον Assassin's Creed.